Ε, πάμε στον α, Δημήτρη Κάτσιο. Ελά, Δημήτρη. Χαλησπαρά. Τι Χαλησπαρά. έχει γίνει τώρα με τον κύριο Καστανίδη που δεν είναι στο Πασό, αλλά είναι στο Κιδισό. Που είναι <χι> μέλο του Κινάλου. Αλλά του είναι μέλο του Κινάλου <χι> του Κιδισό, βεβαίω. Ε, είναι μέλο του Κινάλου. <χι> έχουμε <χι> χάσει. Έχουμε ναι, μπερδευτεί ναι, λίγο. Λοιπόν. Το πρωί κίνημα Λαγκή, το μεσημέρι Πασόκα και υπάρχει ένα συνολικό ε, Τώρα από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει έντονη ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη για τις δηλώσεις του κυρίου Καστανίδη. Να επενθυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν και πρώην υπουργό Δικαιοσύνη, πέραν των άλλων ιδιωτήτων του. Επομένως, τα όσα ε, ε, ανέφερε ε, ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα μέσω του μέσου στο οποίο απίφθινε τη δήλωσή του αυτή, μαθαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονη ενόχληση σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ε, 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 ιστορικά στελέχη του κινητού κινήματο αλλαγή του Πασόκ έχουν βρεθεί ε, στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ Είναι όσον το αφορά. Είναι το site documento. Ναι, ναι. ναι. Ακριβώ. Ε, έχουν Είναι βρεθεί το... λοιπόν στα ελέγχη. Συνδέουν τι δηλώσει Καστανίδη με ενδεχόμενε όμοιε απόψει του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Όχι, όχι. προ το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε, Βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνεδρίαση του Ενίο Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε ε, να ρίξει αυλαία, ε, προκειμένου να έχουμε την ε, νεότερα όσον αφορά στο θέμα του κυρίου Καστανίδη. Προ το παρόν δεν φαίνεται να συνδέονται ε, αυτά τα δύο θέματα, αλλά περιμένουμε να μιλήσουμε με πηγέ τη Χαριλάου Τρικούπη για να δούμε πώ θα τοποθετηθούν στο φλέγον όπω εξελίχθηκε τι τελευταίε ώρε ζήτημα με τον Χάρη Καστανίδη. Τώρα, η συνεδρία ήταν προχωρημένη για τις 3. Πολλά όργανα είναι μαζί να συνεδριάζουν. Ναι, είναι, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει τα μέλη τη Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, περιλαμβάνει του βουλευτέ, του ευρωβουλευτέ. Είναι ένα μείγμα ε, προσώπων ε, το οποίο θα προσπαθήσει να σκιαγραφίσει, να, σκιαγραφήσει, τι να φέρει στο προσκήνιο ναι. τι συνέδριο θα είναι τελικά αυτό το οποίο θα προχωρήσει ε, το ΠΑΣΟΚ μέσα στι. Ε, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Νοέμβριο. Να θυμίσουμε εδώ και αυτό είναι κρίσιμο ότι. Στην συνεδρίαση του Εννοείου Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει και ο Νίκο Ανδρουλάκης... Και γιατί το λέω αυτό. Φρόντισε πριν 24 ώρε να στρέψει τα πυρά του και μάλιστα με, με, με τον πλέον εχμηρό των τρόπων, μέσω του οποίου έχει απευθυνθεί προς τη Φόφη Γεννηματά, ο Ευρωβουλευτή του Κινήματο Αλλαγή. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο γεγονό ότι είπε ότι αυτό το 8% που πήραμε στι εθνικέ εκλογέ τη 7η Ιουλίου δεν είναι επιτυχία. Ο Ένα Πόλο ανέφερε χαρακτηριστικά Πήρε 40%. Ο άλλο πόλο, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε σχεδόν 32%. Ε, δεν είναι και μεγάλη επιτυχία, εμεί, να πανηγυρίζουμε για το 8%. Είναι ηχηρά τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά στην τυπολογία του συνεδρίου. Ε, είπε δηλαδή ότι η Φόφη Γεννηματά δεν πρέπει να επιλέξει διαδικασίε fast track για να οδηγηθούμε σε αυτό το συνέδριο, αλλά πρέπει να ακουμπήσουμε, να πατήσουμε και να δομήσουμε τι αρχέ του συνεδρίου επάνω στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Νίκο Τουλάχιστα επαναλάβει τι θέσει του αυτέ και στη διάρκεια τη συνεδρίαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ε, Πηγέ τη Χαρτιλάου Τρικούπη με τι οποίε συνομιλούμε μα λένε ότι ε, σε αυτή τη συνεδρίαση η Φώφη Γεννηματά θέλει να συζητηθούν ε, τα πάντα, ότι οι Φώφη Γεννηματά δεν ευνηδίασε κανέναν με την αναγγελία του συνεδρίου του Πασόκ και ότι αυτό που στοχεύουν όλοι οι Χαρτιλάου Τρικούπη είναι να προχωρήσει προς τα μπροστά η παράταξη. Μάλιστα. Δημήτρη Γκάτσιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.